Coach, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Είστε καλά? Μια χαρά είμαστε εσείς. Όλα καλά. Πώς πάει η ομάδα, πώς είναι η προετοιμασία? Έχετε κουραστεί στις προπονήσεις, περιμένετε τα παιχνίδια? Ναι, πολύ, πολύ κουραστεί. Γιατί ψυχολογικά. Τώρα έρχομαι σε 9 εβδομάδα δουλεύουμε. 9 εβδομάδες προπονήσεις μόνο. Και φιλικά. Ναι, μόνο προπονήσιμο. Ναι. Και δεν ξέρουμε ακόμα αν ξεκινήσει την πρωτάθλημα και τίποτα άλλο. Αυτό είναι πολύ κακό, είναι πολύ αρνητικό. Εγώ πιστεύω είναι το χειρότερο πράγμα το υπάρχει τώρα το μπόλεϊ του Ελλάδα. Εγώ πιστεύω. Ναι, γιατί το θέμα αυτό, το πέμπτο ξένο και 7 και 9 και αυτό είναι το χειρότερο πράγμα για το μπόλεϊ αυτή τη στιγμή. Το χειρότερο ως κανονισμός ή η καθυστέρηση, το ότι δεν ξέρετε τι θα γίνει? Δεν ξέρουμε τι θα γίνει ακόμα, κατάλαβε. Mm-hmm. Ένα θέλουν ένα, άλλο θέλουν άλλο, αλλά το θέμα είναι και αυτή τη στιγμή είμαστε μέσα στο Οκτώβριο και ακόμα δεν ξέρουμε πότε ξεκινήσουμε εμείς. Mm-hmm. Και για το δικό μας πλευρά λέω τώρα για το ΠΑΟ, mm-hmm. μετά το πρώτο εβδομάδα, το Σάββατο Κυριακό από Δεκέμβριο, εμείς ξεκινήσουμε το Champions League. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί να γίνει όλα μαζί μετά, κατάλαβε. Πότε να τελειώνουμε το πρωτάθλημα, να τελειώσουμε το τέλος στο Μαγιό, Ιούνιο, πότε να τελειώσουμε μετά? Όχι, θα παίξουμε 3-4 αγωνιστικοί κάθε εβδομάδα για να είμαστε καλά. Σωστό. Δεν το κατάλαβα εγώ. Στους παίχτες. Τέλος πάντων, είναι θέμα ομοσπονδία και θέμα λίγα αυτό. Δεν είναι θέμα σε εμάς. Στους παίχτες τι λέτε? Στους παίχτες τι λέτε για να τους κρατήσετε έτσι ενεργούς και να μην απογοητευτούν? Δηλαδή, πώς είναι σε καλή φάση οι παίχτες? Κοίτα να σου πω, εγώ να σου πω για τη δύο πλευρά. Υπάρχουν δύο θέμα. Ένα είναι ξένης, ο ξένης δεν καταλαβαίνει το θέμα αυτό, δεν είναι δικό το πρόβλημα. Άλλος όλοι είναι Ελληνίδες. Αυτοί από εδώ πιστεύουν και το χειρότερο πράγμα είναι κάποιος αυτό. Ένα θέλουν 5, άλλο θέλουν 7. Εγώ το λέω για το δικό μου πλευρά σαν προπονητή. Το καλύτερο πράγμα είναι για να έρχουν μόνο μέχρι τώρα 4 ξένος, τίποτα άλλο. Ό,τι και να γίνει, ο ξένος και ο Ευρωπαίος, για να προσπαθούμε όλοι οι προπονητές, για να παλεύουμε, να δουλεύουμε με το πιτσιρικά και να ανεβαίνουμε το βόλεϊ, το μπέλλον. Ναι. Από εκεί και πέρα είναι θέμα λίγα, τώρα εγώ δεν μπορώ να του πω τίποτα. Ναι, εντάξει, άλλοι αποφασίζουν. Όπως πάει η προετοιμασία, όπως ετοιμάζεται την ομάδα, τι μπορούμε να πούμε, τι διαφορετικό θα δούμε σχέση με πέρυσι? Κοίτα, είναι σε μια ομάδα τώρα και παίξε πολύ, πίεσε πολύ με το μπλοκ άμυνα. Είναι σε μια ομάδα διαφορετική από το περσινά, γιατί είχαμε άλλους παικτών. Ναι. Αλλά πιστεύω εγώ και πρέπει να κοιτάζουμε όπου παίζουμε το βασμολογία, γιατί μέχρι τώρα δεν έχουμε παίξει τίποτα. Και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Αλλά εγώ πιστεύω πάρα πολλά με τη δική μου ομάδα. Έχουμε 14 παίκτες έτοιμοι. Mm-hmm. Ο Χάρη Γόμες ανεβαίνει πάρα πολύ. Και πιστεύω εγώ το τέλος του Οκτωβρίου να είναι το 80-90%. Ναι, θα πάμε και στον Γόμες. Χθες το φιλικό, για παράδειγμα με τον Εθνικό Αλεξανδρόπολης, πήγαν όλα όπως τα περιμένατε? Ήταν ένα καλό τεστ? Ναι, πήγανε όλοι. Έχω φτιάξει δύο ομάδα εμείς. Σε μια ομάδα, κάθε ομάδα έχει παίξει δύο σετ ο καθένας. Μάλιστα. Ο Χάρη έχει παίξει δύο σετ κανονικά και κάνει σέρβις και κάνει πίβση, όλα κανονικά. Και πήγε πολύ καλά και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένο και ευχαριστημένο για όλοι. Κύριε Λεκέτα, χθες ήταν, ας πούμε, το πρώτο παιχνίδι που είδατε τον Γκόμες να ανεβαίνει, να έχει εμπιστοσύνη στο χέρι του, στον νόμο του, και γι' αυτό σας ακούμε τώρα τόσο ικανοποιημένο? Ναι, ήταν το πρώτο αγώνα. Πρώτη φορά. Το πρώτο αγώνα κανονικά, γιατί χθες είχε βαράει, το λέω, μέχρι τώρα δεν ήταν τόσο πολύ, mm-hmm. αλλά χθες είχε βαράει το 50% και εγώ είμαι ευχαριστημένο πολύ γι' αυτό. Πώς τον βλέπετε εσείς ψυχολογικά, γιατί όλοι τον ρωτάνε, όλοι τον πιέζουν, τι γίνεται, πώς θα πας, πότε θα είσαι καλά? Εσείς πώς τον βλέπετε, πώς του μιλάτε κάθε μέρα? Όχι, εμείς το βλέπουμε πάρα πολύ καλά και ανεβαίνουμε κάθε μέρα, το λέω. Πιστεύω και κάποια ομάδα έχει το δικό του στόχος. Ναι. Παράδειγμα, να το πω εγώ, ο Ολυμπιακός έχει ένα στόχο. Είναι να κερδίσει το πρωτάθλημα και να πάρει το πρωτάθλημα να κερδίσει το ΠΑΟ, τίποτα άλλο. Ναι. Εμείς δεν έχουμε το τέτοιο στόχο, εμείς έχουμε άλλο στόχο. Το στόχο είναι να μπορούμε να κάνουμε κάτι καλό το Champions League.
Από εκεί και πέρα, βεβαίως θέλουμε να κερδίσουμε το Ολυμπιακό, Πανεθνικό όλοι και να πάρουμε όλη την κύπελλο όπου παίξουμε. Mm-hmm. Αυτό είναι λογικό πράγματα. Αλλά δεν θα πάμε τόσο πολύ γρήγορα και θα πάμε σιγά σιγά να κοιτάζουμε τι έρχομαι προς τα άλλη. Τι εννοείτε ότι πρώτο στόχος είναι το Champions League, δηλαδή πού θέλετε να φτάσετε στην Ευρώπη? Όπου μπορούμε να πάμε το ψηλά. Το θέμα είναι και το Champions League παίξει πολύ ρόλο τι όμιλο να παίξουμε εμείς, κατάλαβε. Ναι, ναι. Μπορεί να παίξουμε την καλύτερη τρεις ομάδα του Ευρώπη και να γίνει πολύ δύσκολα. Ο, μπορεί και όχι. Δεν ξέρω, αλλά κοιτάζουμε εμείς να περάσουμε το πρώτο γύρο και να πάμε ψηλά. Αυτά θέλουμε κι εμείς. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα μετά έρχομαι τώρα το πρώτο, δηλαδή στο γωνία, το κόρνετ, σε 10 μέρα έχουμε να περάσουμε το πρώτο όμιλο να πάμε το link up το Final Four. Ναι, είναι η πρώτη διοργάνωση που ξεκινάτε. Ναι, βλέποντας, ναι, τις άλλες ομάδες, εντάξει και πιο πολύ τον Ολυμπιακό, το πρωτάθλημα θα έχει πάλι δύο ομάδες που το διεκδικούν και όλες οι υπόλοιπες από κάτω. Πώς, και πώς βλέπετε τον Ολυμπιακό εσείς, όπως διαμορφώνει το ρόστερ του? Κοίτα, το ρόστερ οικονομικό σίγουρα Ολυμπιακό είναι δύο φορές παραπάνω από ο ΠΑΟΚ. Αυτό να το ξέρουμε όλοι. Αλλά εγώ αυτή τη στιγμή και το δικό μας παιχτών δεν κοιτάζουμε τι κάνουν οι άλλοι. Εμείς κοιτάζουμε τι θα κάνουμε εμείς. Ναι. Γιατί είναι το σημαντικό πράγματα. Το ξέρουμε και εμείς έρχομαι από πίσω και είναι πρωτόδημα συνέχεια. Mm-hmm. Δηλαδή και κάθε αγώνα, αν θα παίξουμε με Παχναχική, αν θα παίξουμε με Αλεξανδρόπουλο, όπου να παίξουμε, όλοι θέλουν να καρύψουν το ΠΑΟ. Ναι, ναι. Εκεί πρέπει να έρχομαι εμείς, είμαστε συνδρομένοι και να το ξέρουμε τι θα κάνουμε. Κατάλαβε. Μάλιστα. Για να μην το ξεχάσω, κάποια στιγμή είπατε ότι τον Γκόμες τον περιμένετε σε full φόρμα τέλη Οκτωβρίου. Εγώ θα πιστεύω και θέλω το Τομπριό να είναι στο full φόρμα. Εγώ το πιστεύω. Ναι. Όχι πού 100% αλλά 90% σίγουρα. Ο Γκόμες που ξέραμε, ο ηγέτης, ο παίχτης που έπαιρνε την ομάδα στις πλάτες του. Κοίτα, είναι ένα παικτόν και είναι, ξέρεις, είναι, πώς να σου πω, θέλει να καλύψει πάντα. Είναι, ξέρεις, είναι... Νικητής, ναι, νικητής. Σαμπασί, ναι, αυτό ακριβώς. Αλλά το θέμα είναι και είναι σε μία θέση, είναι πολύ σημαντικό που παίξει ο Γκόμες, κατάλαβε, και δεν είναι εύκολα. Για να, γιατί εκεί παίρνει την μπάλα το πιο δύσκολα μπάλες κάθε μέρα, κάθε ναι, φορά. Ναι, ναι. Αλλά τέλος πάντων, εγώ το πιστεύω με αυτόν και πιστεύω και όλα θα πάει καλά. Ωραία. Σας το ευχόμαστε. Καλή χρονιά, coach, έστω και όποτε ξεκινήσει με τα μάτς του προαθλήματος. Ευχαριστούμε για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ πολύ για όλα σας. Ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.